είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Και να σε καλωσορίσουμε με μια πρώτη ερώτηση. Παρόλο που είναι πολύ πρόσφατο το χρονικό διάστημα που έχεις αναλάβει αυτά τα νέα καθήκοντα ως ο Ελλάδος, της ΕΝΕΝ Ελλάδος, ποιοι είναι οι στόχοι σου για την επόμενη, ας πούμε, τριετία? Καταρχάς, είναι απίστευτο ότι δεν έχει περάσει ένας χρόνος και λίγο παραπάνω. Άρα ο χρόνος περνάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Και ο πρώτος στόχος καταρχάς που είχα ήταν να ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Άρα μπήκα στην ΕΝΕΝ εν μέσω της ενοποίησης με την MedLife. Κάτι το οποίο πηγαίνει πολύ καλά. Δουλεύουμε κάποια τελευταία πράγματα στα ομαδικά. Και άρα από εκεί και πέρα ξεκινάει η επόμενη μέρα, που κυρίως είναι και ο στόχος, αν θέλεις, και το mandate το δικό μου και ο στόχος της εταιρείας, που είναι να αναπτυχθούμε βασιζόμενοι στα δυνατά σημεία που έχουμε, το πολύ δυνατό δίκτυο, τη συνεργασία με την Πειραιώς, αλλά και να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό με το μετασχηματισμό της εταιρείας. Άρα έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά στο να απλοποιήσουμε τον τρόπο δουλειάς μας, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να μας βοηθήσει σε αυτό. Ήδη τρέχουμε κάποια use cases με την τεχνητή νοημοσύνη και να έρθουμε πιο κοντά στον πελάτη. Άρα, ανάπτυξη και ο δρόμος για εκεί είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας. Εξαιρετικά. Σε ξέρουμε όλοι για το δυναμισμό σου, για τις ηγετικές σου ικανότητες. Έχουμε γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια στα οποία δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτά τα οποία είσαι στην ασφαλιστική αγορά. Πολλά. Πάρα πολλά χρόνια, μην τα αναφέρουμε. Αλλά δεν πάβει να είσαι μια νέα γυναίκα, να είσαι μητέρα δύο παιδιών. Πώς καταφέρνεις αυτά και τα ισορροπείς στη ζωή σου? Ναι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Είναι καταρχάς η πρώτη απάντηση σε αυτό. Και νομίζω ότι όλες οι εργαζόμενες μαμάδες λίγο πολύ το αντιμετωπίζουμε και έχουμε και τις τύψεις μας και προσπαθούμε και πότε τα καταφέρνουμε καλύτερα, πότε δεν τα καταφέρνουμε. Άρα προσπαθώ και όσο και αν ακουστεί τετριμένα, νομίζω είναι αυτό που οι εργαζόμενες μαμάδες προσπαθούμε να κάνουμε. Στο χρόνο που έχουμε, να είναι χρόνος ουσίας με τα παιδιά, χρόνος που τα κουβεντιάσουμε. Για μένα είναι τις περισσότερες φορές το βραδινό φαγητό. Τα παιδιά μου είναι έφηβοι, είναι 16 ετών, είναι δίδυμα αγόρια. Άρα ούτως ή αλλιώς είτε έχουν τις δραστηριότητές τους, είτε δεν έχουν και πολύ όρεξη τη μαμά τους. Άρα, όταν θα φάμε μαζί το βράδυ, ξέρεις, είναι η ώρα που θα μιλήσουμε και θα κουβεντιάσουμε. Που έχετε ποιοτικό χρόνο. Ναι, και όταν ήταν μικρότερα, εκεί νομίζω ήταν λίγο πιο δύσκολο, όπου προσπαθούσα πάντα, ειδικά όταν έλειπα ταξίδια, να τους εξηγήσω γιατί φεύγει η μαμά, γιατί λείπει η μαμά. Και προσπαθούσα, εντάξει, με λέξεις και με έννοιες μπορούσαν να καταλάβουν. Δηλαδή, έλεγα, η εταιρεία στην οποία ήμουν τότε έχει τη θέση νούμερο τάδε στην ασφαλιστική αγορά. Και θέλουμε να μεγαλώσουμε, να γίνουμε η εταιρεία νούμερο τάδε, παραπάνω. Γι' αυτό θα πάω έξω για να συζητήσουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Κάπως να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο και το πηγαίνω. Κίνητρο. Και από εκεί και πέρα έχει σημασία για εμένα να συζητάμε, πέρα από το ωραίο να βλέπουν τον γονέα τους, μαμά, μπαμπάς, να βάζει στόχους, να προσπαθεί, να προχωράει, να συζητά μαζί τους και τις αποτυχίες και τα άγχη και το ότι δεν είναι εύκολα μόνο και ότι είναι και δύσκολα, γιατί μετά κάπως το βλέπουν μια σούπερ μαμά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τα παιδιά, να αγκαλιάζουμε και και την αποτυχία μας. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άρα προσπαθώ όπως πολλές. Είναι ακριβώς, όπως πολλές μαμάδες και όπως πολλές γυναίκες εκεί έξω. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και συναντούσαμε τη Φιλίπα των 18 ετών, τι θα της έλεγες σήμερα με αυτή την εμπειρία που έχεις αποκτήσει πλέον? Τι θα άλλαζες, τι θα κρατούσες ίδιο? Πάμε πολύ πίσω δηλαδή. Όχι και τόσο πολύ. Αρκετά πίσω στο χρόνο. Θα της έλεγα να ονειρεύεται. Να τολμάει να ονειρεύεται και να κάνει μεγάλα όνειρα. Να τολμάει και να μην φοβάται. Να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της. Και αυτά που θα κρατούσα θα ήταν η δίψα για να μαθαίνω. Μου αρέσει επίσης να έχω καλό αποτέλεσμα. Μου αρέσει η δουλειά και μου αρέσει και να έχω καλό αποτέλεσμα από τη δουλειά μου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει τα πράγματα στην ώρα τους και με τον τρόπο που ορίζεις πάντα, δηλαδή ότι θέλει τα πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο και τρόπο. Τον τρόπο. Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου, ας πούμε. Με τον εαυτό μου σίγουρα. Με τον εαυτό μου σίγουρα. Με τους άλλους,
Επίσης, στη λογική αυτό που μου λένε είναι ότι είμαι δίκαιη. Και κρατάω αυτό. Και εκτιμάς τη συνέπεια, ενδεχομένως. Ναι, μου αρέσει η συνέπεια. Και εκτιμώ όταν κάποιος δεν μπορεί να είναι συνεπής, είτε στον χρόνο, είτε στο οτιδήποτε άλλο, να έρθει να μου το πει. Και να είναι ειλικρινής. Αυτό. Δεν μου αρέσουν γενικώς οι εκπλήξεις. Ευχάριστες, δυσάρεστες. Οι εκπλήξεις στη δουλειά, καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Άρα θέλω να χτίζω περιβάλλον σχέσεις και συνεργασίες, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να έρθουν να μου πούν και να σηκώσουν το χέρι και να πούν αυτό δεν μπορεί να γίνει ή αυτό που είχαμε πει έτσι για αυτό το λόγο θα γίνει κάπως διαφορετικά. Και ενδεχομένως να βρείτε και έναν τρόπο να λύσετε μαζί ένα πρόβλημα. Ναι. Περιέγραψέ μας έτσι λίγο τα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα. Από πού ξεκίνησες, ποια ήταν η αφετηρία σου για να φτάσεις σήμερα εδώ? Ναι, άρα γυρνάμε πολύ πίσω, στο 97. Ήμουν φοιτήτρια στο Παπί. Τα είπαμε τελικά τα χρόνια. Τα είπαμε, να κάνω τους υπολογισμούς του. Αλλά ναι, ξεκίνησα λοιπόν το 97, να κάνω πια πολλούς υπολογισμούς, ήμουν 20 χρονών. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά φοιτήτρια στο χρηματοοικονομικό. Δεν έψαχνα δουλειά, είχα στο μυαλό μου θα τελειώσω το πανεπιστήμιο. Όμως είναι αυτό που λένε, άμα κάνει σχέδια. Ναι. Ένας καθηγητής μου τότε, ο Νίκος ο Φίλιππας, ήταν στα μηδέν κεφάλαια της Ελβέτια, διευθυντής πωλήσεων. Θα έφευγε η βοηθός του και ήθελε μία βοηθό part-time για την υποστήριξη των πωλήσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων της Ελβέτια. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Από εκεί, από την υποστήριξη των πωλήσεων, με μία εξάμηνη part-time σύμβαση αρχικά, έπεσα την περίοδο που γινόταν και η εξαγορά της Ελβέτια από την Allianz. Άρα βρέθηκα στη μεγαλύτερη οικογένεια της Allianz και από εκεί μου προτάθηκε να περάσω σε επενδύσεις. Μάλιστα, μου είχε κάνει interview τότε ο Αλέξανδρος Αργυοργίου. Α, πολύ ωραία πληροφορία. Ναι. Είναι πώς τα φέρνει η ζωή. Ναι. Και πέρασα σε επενδύσεις που ήταν και αυτό που σπούδαζα. Σπούδαζα χρηματοοικονομικά. Στην αρχή support, μετά στη διαχείριση επενδύσεων, ένας fund manager. Κάπου εκεί ανάμεσα αποφάσισα να κάνω ένα MBA εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να περάσω λίγο αυτό. Πάντα έλεγα στο real business. Μου άρεσε περισσότερο να βάζω τα χέρια μου περισσότερο μέσα. Στην διοικητική πλευρά, ας πούμε, το πράγμα. Ναι. Και έτσι το 2008, πλέον έχω γεννήσει τον Αύγουστο τα παιδιά, επιστρέφω στο τέλος της χρονιάς πίσω και μου προτείνεται να πάω από τον τότε CEO, τον Πέτρο τον Παπανικολάου, στην ασφαλιστική. Ήδη στα χρόνια των αμοιβαίων κεφαλαίων είχα μπλεχτεί σε πολλά project της ασφαλιστικής. Άρα σου ήταν είχα οικείο το περιβάλλον, ναι. Και πέρασα σε πράγματα πολύ μακριά από αυτά που έκανα, γιατί πέρασα στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία, καμία σχέση. Υπήρχε μια λογική που ήταν η λογική ότι μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε προϊοντικά σε προϊόντα αποταμιευτικά, επενδυτικά, άρα θέλουμε κάποιον που ξέρει από επενδύσεις και από finance. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτό μου ήταν άγνωστα. Και κάπως έτσι τέλος πάντων εξελίχθηκα. Μετά μέσα σε αυτό, στο χαρτοφυλάκιο, μπήκε και το κέντρο επικοινωνίας και οι direct πωλήσεις. Το 2015, σε μια πολύ, πολύ δύσκολη χρονιά και για την Ελλάδα, ανέλαβα CEO. Και μετά από 8 χρόνια εκεί πλέον στην NN, άρα ένας κύκλος που πολλές φορές, άμα τον περιγράφω, μου φαίνεται μικρός. Αλλά με ανθρώπους μέσα σε όλο αυτό που μου έδωσαν ευκαιρίες. Με τη δική μου προφανώς τη δουλειά και κάπως έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι που μας περιγράφεις, που είναι αρκετά πραγματικά, δηλαδή και αν τα βάλεις κάτω είναι μια τεράστια πορεία. Έχεις αντιμετωπίσει έτσι πιο στερεοτυπικές αντιλήψεις για το κομμάτι της θέσης των γυναικών, για τη θέση τους στις εταιρείες γενικότερα, στο παρελθόν, αν ας πούμε ενδεχομένως το φίλο σου αποτέλεσε ένα εμπόδιο στο να κατακτήσεις ή με μεγαλύτερη δυσκολία κάποιου στόχου σου? Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει και υπήρχε πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι υπήρχε και τόσο έντονα που ούτε κι εμείς ως γυναίκες, δηλαδή για μας ήταν μια κανονικότητα. Ήταν κανονικότητα να αμοιβόμαστε λιγότερο από αντίστοιχους άνδρες, ακόμα και σήμερα, στις ίδιες θέσεις. Κανονικότητα το ότι να μπαίνει στην κουβέντα και στη συζήτηση, το ότι είναι σε αυτή την ηλικία, τώρα παντρεύεται, μετά θα κάνει παιδιά, ας μην μπεις. Άρα υπήρχαν πολλά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να κάνω κουβέντα για τις αμοιβές μου, για το πόσο χαμηλότερες ήταν σε σχέση με έναν συνάδελφό μου που κάναμε ακριβώς την ίδια δουλειά άντρα. Και ήταν και η λογική. Εκεί έμπαινε και το άλλο. Πήγε στη διοίκηση για αυτό το. Ναι, πήγα στο διευθυντή μου. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση.
Επομένως, μου είχε δώσει την άνεση να μπορέσουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Εκεί είχε μπει και το δεύτερο στερεότυπο και της ηλικίας. Βέβαια. Ότι εσύ, Φιλίππα, όμως είσαι και πιο νέα, άρα ανεξάρτητα θα έρθει αυτό για το πώς παράγεις, στιγμή. Βέβαια. Και εκεί που ήταν επίσης και τα στερεότυπα ήταν όταν έγινα CEO, ήμουνα γυναίκα και ήμουν και 38 χρονών. Επομένως, ένιωσα ότι, κι αν θέλεις, δεν είμαι ίσως και το κλασικό πρότυπο που είναι το πρότυπο του αλφα male σε γυναίκα. Άρα χρειάστηκε χρόνος για να κερδίσω το σεβασμό των ανθρώπων και κόπος. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που αν το κερδίσεις, μετά ξέρεις, έχει γερές φάσεις. Παγιώνεται. Τελευταίο περιστατικό, γιατί υπάρχουν στερεότυπα ακόμα και σήμερα. Πολύ τελευταίο. Στη χρονιά που συζητάμε. Είμαι πέρα καταρχάς από την έκπληξη που υπήρχε πάρα πολλές φορές, ακόμα και τώρα το συστήνομαι κάπου, όταν λέει φίλοι CEO της ΕΝΕΝ Ελλάς. Α, ναι. Υπάρχει πάντα αυτό, δηλαδή δεν είναι το ότι αναμενόμενο. Ότι δεν φαίνεσαι, ας πούμε, να είσαι CEO, δηλαδή. Ναι, κάτι το οποίο... πολύ πρόσφατα, έτσι, πώς να το πω, παράγον, πολιτιακός παράγον ευρύτερα, όπου με έχει γνωρίσει λόγω και με την Ένωση έχουμε πάει και έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα. Πολύ πρόσφατα λοιπόν με βλέπει, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, όταν είχατε έρθει με τους τάδε, τέλος πάντων, ως εκπρόσωποι της Ένωσης εκεί, νόμιζα ότι ήσουν γραμματέας. Και λέω, ναι, υπάρχουν ακόμα και τώρα, κατευθείαν θα πάει το μυαλό εκεί. Ναι. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέρα από ότι πήγε το μυαλό εκεί, είναι ότι δεν θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε και να το μοιραστεί μαζί μου. Δηλαδή, ναι, να πει, ντροπή μου που το σκέφτηκα. Είναι και αυτό. Ναι. Ντροπή μου που το σκέφτηκα, ας μην το συζητήσω περαιτέρω. Άρα, ναι, υπάρχουν και τα... Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ ωραία αυτή έτσι, η εξομολόγηση. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα τελευταίο πράγμα. Επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες που βιώνουν αντίστοιχα πράγματα, αποτελείς έμπνευση σίγουρα για πολλές γυναίκες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεσαι, όπως είπαμε παραπάνω, πολλά ταυτόχρονα task ανοιχτά, εξίσου καλά τα διαχειρίζεσαι. Ξέρω ότι από σεμνότητα δεν θα το πεις εσύ, αλλά θα το πω εγώ και θα πω ότι σίγουρα αποτελείς πολλές φορές πρότυπο και έμπνευση για τις γυναίκες, μέλη μας και εμείς. Θα ήθελα να τους δώσεις ένα μήνυμα. Ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα που θα ήθελες να τους δώσεις? Καταρχάς, σε κάθε άνθρωπο να μην σταματήσει να ονειρεύεται. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στη ζωή μας. Να ονειρευόμαστε συνέχεια και να τολμάμε και να προσπαθούμε. Για τις δε γυναίκες περισσότερο και με τα στερεότυπα, να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν, να μην δεχόμαστε κι εμείς οι ίδιες στο βαθμό που μπορούμε ή στο βαθμό που στον καθένα είναι οικείο να το κάνει αυτές τις ανισότητες. Και νομίζω ότι η κάθε μία από εμάς, η οποία είτε έχει μία θέση ευθύνης, είτε έχει καταφέρει, οφείλουμε να βοηθήσουμε και άλλες γυναίκες, είτε με mentoring, είτε με coaching, είτε με networking, οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ. Ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας. Μου άρεσε πάρα πολύ που είπαμε τόσο ωραία θέματα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου. Ευχαριστώ, και να αποτελείς πάντα έμπνευση για όλες μας. Σε ευχαριστώ πολύ.